ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Μέχρι τις 7 Ιουλίου είναι. Είναι μέσα από το σύστημα οι εγγραφές, από τη Γυμνάσια και στα Λύκεια. Οι ειδικότητες μας είναι πληροφορικής, με δύο ουσιαστικά ξεχωριστές ειδικότητες. Ο τομέας είναι πληροφορικής με δύο ξεχωριστές ειδικότητες εφαρμογών πληροφορικής και τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο γνωστός μηχανολογίας, ο τομέας, με όλες τις τεχνικές ειδικότητες των μηχανολόγων, των εφαρμοσμένων τεχνών, με την ειδικότητα των γραφικών τεχνών, ο τομέας των δομικών έργων δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που είναι ουσιαστικά ο τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορική, εμπλέκεται πλέον και γεωπληροφορική μέσα, και η ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και αυτοματισμό, ο τομέας που έχει τους τεχνικούς ηλεκτρολογικών συστημάτων, βασικά τους ηλεκτρολόγους και τους ηλεκτρονικούς. Mm-hmm. Αυτές είναι οι ειδικότητες που έχουμε στο σχολείο μας. Να πούμε ότι από το Σεπτέμβριο εμείς επιλεχτήκαμε ως ένα από τα δύο σχολεία σε όλη την Ελλάδα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την δημιουργία κόμβου εφηβούς διαχείρισης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα φτιαχτεί στο σχολείο μας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εμείς μαζί με τις Βιτανίδες όλη την Ελλάδα θα είμαστε ουσιαστικά το κέντρο αυτού του έργου ουσιαστικά, στο οποίο θα εμπλέκονται, δηλαδή θα κατασκευάσουμε και θα έχουμε κάποια διδασκαλία από καθηγητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Αυτό ξεκινάει από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά θα εμπλακούν μέσα και μαθητές της πρώτης τάξης, mm-hmm. οι νέοι μαθητές, και της Δευτέρας όλων των ειδικοτήτων. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά να γραφτούν στο πρώτο ΕΠΑΛ? Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι θέμα ειδικοτήτων ουσιαστικά. Υπάρχει μια αύξηση από πέρσι σημαντική. Εντάξει, έχουμε κάνει και πολλά. Ήμασταν ένα από τα 9, από τα πρώτα, στα ΕΠΑΛ που έχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το ΜΝΑΕ, το ξέρουν τα mm-hmm. παιδιά οι συνάδελφοι. Ήμασταν ένα από τα πρώτα 9 σχολεία σε όλη την Ελλάδα που είχαν πάλι επιλεγή για να τρέξει πιλωτικά και εφαρμόστηκε σε όλα τα ΕΠΑΛ. Οπότε πιστεύω ότι πάμε καλά από εγγραφές, πάμε πάρα πολύ καλά. Και οι ειδικότητες σιγά σιγά αρχίζουν και μεγαλώνει το δυναμικό σε κάποιες ειδικότητες οι οποίες είχαμε μειωμένη ζήτηση. Ας πούμε, εφαρμοσμένων τεχνών οι εγγραφές υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, όπως και δομικών έργων σιγά σιγά ξεκινάει και γεμίζει, ας πούμε, με τη γεωπληροφορική μέσα. Έχουμε πάρει ντρόν, έχουμε πάρει πολύ καλό εξοπλισμό mm-hmm. και υποστηρίζουμε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο εδώ Αιγαίο, που έχει κάποιο το αντίστοιχο τμήμα γεωπληροφορικής, το τμήμα μας των δομικών έργων. Οπότε πάμε πολύ καλά. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 23 του μηνός και τελειώνουν 7 Ιουλίου. Οι τομείς επιλέγονται στη Β' Λυκείου. Εμείς βασικά έχουμε 4 τομείς. Έχουμε τους τομείς οικονομίας και διοίκησης, ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Έχουμε επίσης στα ναυτιλιακά τον τομέα υγείας και πρόνοιας και ευεξίας. Και αντίστοιχα υπάρχουν και οι ειδικότητες. Για παράδειγμα, στο τομέα υγείας και πρόνοιας και ευεξίας έχουμε τις ειδικότητες που σπάνε στη Γάμα Λυκείου, που είναι ο βοηθός βρεφονηπιοκόμου, ο βοηθός νοσηλευτή. Στον τομέα γεωπονίας έχουμε τις δύο ειδικότητες τροφίμων και ποτών και φυτικής παραγωγής. Και στον τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων έχουμε την ειδικότητα των εμποροπλοιάρχων. Mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά? Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε μέσα στα πλαίσια που είχαμε φέτος με τον COVID και με όλα αυτά. Νομίζω ότι πάμε καλά mm-hmm. με βάση και τα αποτελέσματα που έχουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η Α Λυκείου είναι κοινή και για το ΕΠΑΛ και για το ΓΕΛ. Στη Β' Λυκείο επιλέγουν τα παιδιά τομέα και στη Γ' Λυκείο ο κάθε τομέας σπάει στις ειδικότητες. Mm-hmm. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στο τέταρτο έτος, το έτος μαθητείας, όπου μπορούν τα παιδιά να επιλέξουν να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5, που είναι ισότιμο με το επίπεδο του ΙΕΚ, πάντοτε μιλώντας με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί τα τμήματα ανάλογα με τις ειδικότητες και την προσέλευση των μαθητών και ο αριθμός των μαθητών των τμήματων βγαίνει με βάση τις προκηρυχθήσεις θέσεις, πάντοτε με βάση την εγκύκλιο όταν γίνεται έναρξη της μαθητείας,